Με αφορμή την εκδήλωση συζήτηση με θέμα ασφαλής και σύγχρονη σχολική στέγη, πολυτέλεια ή ζωτική σημασία ζήτημα για τα παιδιά και τους εκπαιδευτικούς, θα μπορούσαμε να απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα σε ό,τι αφορά το πρώτο Γενικό Λύκειο Νέες Φιλαδέλφειας, ότι το σχολείο μας δεν είναι ούτε ασφαλές ούτε σύγχρονο. Το πρώτο Γενικό Λύκειο Νέες Φιλαδέλφειας κατασκευάστηκε με τη σημερινή του μορφή τη διετία 1965-1967 και ανακατασκευάστηκε πλήρως το 2001 μετά τον καταστροφικό σεισμό του 1999. Εκείνη την εποχή, οι υπάρχοντες χώροι κάλυπταν τις ανάγκες της σχολικής κοινότητας. Όμως, με την αύξηση των μαθητών, υπήρξε η ανάγκη περισσότερων αιθουσών. Και από εκεί ξεκινάει η οδύσσια για μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς. Αντί να κατασκευαστούν αίθουσες, επιλέχθηκε η προσωρινή λύση τη στέγαση των μαθητών σε κοντέινερ, λες και τα παιδιά μας είναι εμπορεύματα. Η μετατροπή διαδρόμων στο ισόγειο και στον πρώτο όροφο του κτηρίου σε αίθουσες, οι λεγόμενες διαδρομοαίθουσες ή η μετατροπή εργαστηρίων σε αίθουσες, παραδείγματος χάρη το εργαστήριο της φυσικής. Και επειδή, όπως πολύ καλά γνωρίζουμε όλοι, σε αυτή τη χώρα ουδέν μονιμότερων του προσωρινού, δύο δεκαετίες μετά το σχολείο μας εξακολουθεί να λειτουργεί με κοντέινερ, διαδρομοαίθουσες και με έλλειψη εργαστηρίων. Εδώ θα κάνουμε μία μικρή παρένθεση, να αναφερθούμε στην περίοδο της πανδημίας και το ιερό δισκοπότηρο, το τρίπτυχο μάσκα αποστάσεις καθαριότητα. Καταλαβαίνουμε ότι σε εμάς περιορίστηκε σε δίπτυχο μάσκα καθαριότητα. Γιατί πώς να κρατηθούν οι αποστάσεις όταν ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα αυξήθηκε και το σχολείο μας είχε να αντιμετωπίσει και τη στέγαση σε εντελώς ακατάλληλους και περιορισμένους χώρους. Ο νόμος λοιπόν περί αναλογίας τετραγωνικών αναμαθητή χάθηκε κάπου μέσα στην ατομική ευθύνη. Επιστρέφοντας στο θέμα μας, όλοι οι σύλλογοι του σχολείου μας όλα αυτά τα χρόνια αγωνιζόμαστε για ένα αξιοπρεπές και ασφαλές σχολείο για τα παιδιά μας. Έχουμε επανειλημμένα έρθει σε επαφή με τις εκάστοτε δημοτικές αρχές, είτε με αλληλογραφία, είτε με παρεμβάσεις στα δημοτικά συμβούλια, είτε με παραστάσεις διαμαρτυρίας έξω από το Δημαρχείο, με μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς, είτε με προσωπικές συναντήσεις με δημάρχους, αντιδημάρχους παιδείας και τεχνικών υπηρεσιών, προέδρους σχολικών επιτροπών, την ΚΔΙΠ ΑΕ και διάφορους. Έχουμε εισπράξει δεσμεύσεις που ποτέ δεν πραγματοποιούνται, καλές προθέσεις που μένουν μόνο στις προθέσεις, αλλά και δικαιολογίες περί έλλειψης προσωπικού και κονδυλίων. Βλέπουμε όμως πολυδάπανα έργα για τα οποία βρίσκονται κονδύλια. Αυτό λοιπόν μας επιβεβαιώνει ότι τα σχολεία μας και η παιδεία γενικότερα δεν αποτελούν προτεραιότητα ούτε για το Δήμο, ούτε για τις κυβερνήσεις γενικότερα. Μετά την κακοκαιρία Μπάλος, στην οποία ήδη αναφερθήκατε, και τη θρανιογέφυρα που μας έκανε γνωστούς στο Πανελλήνιο, για να μην πούμε και διεθνώς, μέσω των δημοσιεύσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Σύλλογος αποφάσισε να ψάξει το πού κολλάει το θέμα μας, ιδιαίτερα μετά από απάντηση της Υπουργού κυρίας Κεραμέως, μετά από επίκαιρη ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, σύμφωνα με την οποία δεν υπάρχει κανένα αίτημα για ένταξη του πρώτου ΓΕΛ Νέας Φιλαδέλφειας στον κτηριολογικό προγραμματισμό του Υπουργείου μετά το 2008. Αυτή ήταν η απάντηση στη Βουλή. Διαπιστώσαμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα χρόνια, όλες οι δημοτικές αρχές δεν είχαν κάνει το πρώτο και βασικό βήμα. Μία αίτηση προς τη Διεύθυνση Στρατηγικού Σχεδιασμού, Προγραμματισμού και Υλικοτεχνικής Υποδομής του ΙΠΑΙΘ, καθώς η ένταξη στον προγραμματισμό του Υπουργείου είναι προαπαιτούμενο για τη δρομολόγηση της μελέτης και την κατασκευή των αιθουσών. Δεν μπορούμε λοιπόν να μην αναρωτηθούμε, κανείς δεν γνώριζε? Ούτε οι μηχανικοί του Δήμου, ούτε οι σύμβουλοι των εκάστοτε δημοτικών αρχών που υποτίθεται ασχολήθηκαν και ασχολούνται με το θέμα. Ενημερώσαμε σε συνάντηση που είχαμε με τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας για τα παραπάνω. Έγινε αίτηση στις 4 Τετάρτου του 2022, με ελλείψεις σε ό,τι αφορούσε τα έγγραφα που είχε ζητήσει το πρώτο τμήμα μελετών. Μέχρι σήμερα, σχεδόν ένα χρόνο μετά την υποβολή του αιτήματος, τα τρία έγγραφα που μπορούν να εκδοθούν μόνο από το Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να ολοκληρωθεί ο φάκελος, να αξιολογηθεί και μάλιστα με τις επαφές που έχουμε με την υπεύθυνη του φακέλου μας, θεωρούμε ότι θα αξιολογηθεί θετικά, γιατί οι ανάγκες είναι πραγματικές, όπως έχει πιστοποιήσει με έγγραφό της στις 28 του 2022 η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής, ώστε να ενταχθεί το σχολείο μας στο κτηριολογικό προγραμματισμό του ΙΠΑΙΘ και να προχωρήσει μέσω ΚΤΙΠ μετά η μελέτη και η έβρεση χρηματοδότησης. Σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε σήμερα, σε ό,τι αφορά το κτηριολογικό, και η τελευταία ενέργειά μας ως απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο αφορούσε μια επιστολή στις 22 Απριλίου του 2023 που στείλαμε στο Δήμο, όπου ζητούσαμε τους αριθμούς πρωτοκόλλου των εγγράφων για τα οποία είχαμε ενημέρωση από τον τωρινό Αντιδήμαρχο Παιδείας ότι εστάλησαν στην ΚΤΙΠ. Φυσικά και δεν μας έχουν απαντήσει και φυσικά δεν έχουν τίποτα στείλει στην ΚΤΙΠ, όπως ενημερωθήκαμε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με το πρωτόκολλο της ΚΤΙΠ και με τον Γενικό Διευθυντή Έργου, τον κύριο Κυριαζόπουλο, ο οποίος μας ξεκαθάρισε ότι η ΚΤΙΠ
δεν έχει καμία δουλειά εάν δεν προηγηθεί η ένταξη στον προγραμματισμό του Υπουργείου. Το τελευταίο έγγραφο που έχει αποσταλεί στην ΚΔΙΠ από το Δήμο έχει ημερομηνία 5/12/22 και εικάζουμε ότι αφορά την επικαιροποίηση της απόφασης παραχώρησης του οικοπαίδου που βρίσκονται τα σχολεία μας. Άλλα λόγια, να αγαπιόμαστε. Πραγματικά πρόκειται για διάλογο κουφών. Τα έγγραφα πρέπει να πάνε στο τμήμα μελετών. Η ΚΤΥΠ αυτή τη στιγμή δεν έχει καμία δουλειά. Από αυτό το βήμα, λοιπόν, θα θέλαμε να στείλουμε ένα μήνυμα στην ΙΝ και στην επόμενη Δημοτική Αρχή, καθώς και στους κυβερνώντες. Δεν θα κάνουμε πίσω στις διεκδικήσεις μας. Δεν θα αρκεστούμε στα ψίχουλα που μας πετάτε 2 μήνες πριν τις εκλογές. Δεν μπορείτε να μας κοροϊδεύετε και θα μας βρίσκετε συνέχεια μπροστά σας. Δεν είμαστε εδώ μόνο για να ψηφίζουμε και να χειροκροτούμε, αλλά για να διεκδικούμε και για να σας ελέγχουμε. Δεν είσαστε εδώ μόνο για να υπόσχεστε, αλλά για να υλοποιείτε. Γνωρίζουμε ότι η παιδεία, όπως και η υγεία και το κοινωνικό κράτος, έχουν τεράστια προβλήματα λόγω υποχρηματοδότησης. Υπάρχουν όμως χρηματοδοτικά εργαλεία, όπως τα περιφερειακά επιχειρησιακά προγράμματα, τα προγράμματα δημοσίων επενδύσεων, το ΕΣΠΑ, τα οποία άλλοι δήμοι έχουν εκμεταλλευτεί και έχουν καταφέρει να κατασκευάσουν σχολεία. Για να ενταχθούμε όμως οπουδήποτε, χρειαζόμαστε πλήρης φακέλους, που σημαίνει ότι πρέπει να εκμεταλλευτείτε αυτά τα προγράμματα για αυτό το σκοπό και όχι για έργα βιτρίνας. Πριν κλείσουμε, θα καταχραστούμε λίγο το χρόνο σας, για να κάνουμε μια τελευταία γενική τοποθέτηση για την κατάσταση στην παιδεία, και δεν είναι το θέμα μας ακριβώς, για τη μετατροπή των σχολείων όλων των βαθμίδων σε εξεταστικά κέντρα μέσω των εξετάσεων PISA και της Τράπεζας Θεμάτων, όταν ακόμη και σήμερα δεν υπάρχουν δάσκαλοι και καθηγητές σε όλα τα σχολεία, για τη θέσπιση και εφαρμογή της ελάχιστης βάσης αγωγής για την πρόσβαση στο δημόσιο πανεπιστήμιο, που αφήνει χιλιάδες υποψήφους εκτός τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μια ΣΕΒΕ που φυσικά δεν ισχύει για τα ιδιωτικά κολέγια, τα πτυχία των οποίων εξισώθηκαν με αυτά των δημόσιων πανεπιστημίων. Ήταν το πρώτο νομοσχέδιο, στο οποίο ο Πρωθυπουργός έδειξε την εκτίμησή του, λέγοντας ότι δεν ενδιαφερόμουν να φοιτήσω σε δημόσιο πανεπιστήμιο, αλλά ήθελα να έχω ένα καλό βαθμό στο πολιτήριο. Για την υποβάθμιση των πτυχίων κατεξοχήν καθηγητικών σχολών, όπου απαιτείται η επιμήκυση των σπουδών κατά 1 έως 2 εξάμηνα για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας, με το όποιο επιπλέον κόστος φυσικά στον οικογενειακό προϋπολογισμό. Για την υποβάθμιση των πτυχίων των οδείων και των καλλιτεχνικών σχολών σε επίπεδο πτυχίου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που προκαλούν μαζικές παρετήσεις καθηγητών και βγάζουν στους δρόμους τους σπουδαστές. Για την οτροπία του αποφασίζομαι και διατάσσομαι του Υπουργείου Παιδείας, το οποίο με απανωτές εγκυκλίους ή και προφορικές εντολές φορτώνει δικές του ευθύνες στις πλάτες διευθυντών και συλλόγων διδασκόντων με αντίκτυπο και στους γονείς. Το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους. Είχαμε παραδείγματος χάρη, οι διευθυντές μας έλαβαν επιστολή από την Πρώτη Σχολική Επιτροπή για τον έλεγχο εγκαταστάσεων, όπως κυκλοφορητές, κλιματιστικά, λέβητες. Υποχρέωση του Δήμου είναι να βρει πιστοποιημένα συνεργεία και να κάνει τους ελέγχους, για να μην έχουμε και άλλα τραγικά περιστατικά όπως αυτά στις Σέρες. Αλλά βέβαια στον νόμο αυτόν τον 48-23 του 21, πίσω από το βαρύγδουπο τίτλο Αυτονομία Σχολικής Μονάδας ως βασικός πυλώνας της αξιολόγησης, στόχος είναι να παραιτηθεί το κράτος από την υποχρέωσή του να συντηρεί τα σχολεία, να χτίζει καινούρια και να διασφαλίζει τις υποδομές. Αυτή η ευθύνη περνάει στις τοπικές κοινωνίες, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς και σε ιδιωτικούς φορείς στο τέλος. Για την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών με σκοπό τη βελτίωση και όχι την τιμωρία, μπορούμε να απευθυνθούμε στους νομάδες, αναπληρωτές καθηγητές, για τους οποίους αρνητική αξιολόγηση σημαίνει μη μονιμοποίηση. Και τέλος πάντων, ποιοι θα αξιολογήσουν τους αξιολογητές, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Στην αξιολόγηση της σχολικής μονάδας, όταν όλα έχουν αφαιθεί στην τύχη τους, τι βαθμό νομίζω ότι θα έπαιρνε το δικό μας σχολείο με τα κοντέινερ και τις διαδρομοαίθουσες? Για συμπεριφορές διευθυντών εκπαίδευσης, οι οποίοι απειλούν, απαξιώνουν ή διώκουν εκπαιδευτικούς που τολμούν, παραδείγματος χάρη, να ενημερώσουν τις διευθύνσεις τους για κενά σε εντακτικές ώρες που υπάρχουν στο σχολείο τους. Έχουμε και εδώ διωκόμενο καθηγητή. Για περιστατικά σχολικού εκφοβισμού ή παραβατικότητας ανηλίκων που επιδεινώθηκαν μετά τον περιορισμό λόγω της πανδημίας, αλλά και ως αποτέλεσμα της γενικότερης κοινωνικο-οικονομικής πολιτικής που εφαρμόζεται και επηρεάζει και οδηγεί σε έξοδο τους εφήβους. Εδώ το Υπουργείο έρχεται με ένα νέο νομοσχέδιο για το bullying. Θα προτείναμε να υπάρχει μόνιμος ψυχολόγος σε κάθε σχολείο και όχι γυρολόγος σε 2 και 3 σχολεία τη μία χρονιά και σε άλλα την άλλη χρονιά. Είναι τόσα πολλά λοιπόν όλα αυτά που συμβαίνουν στη δημόσια παιδεία που χρειάζονται ώρες ακόμη και για να αναφερθούν ως τίτλοι. Για μας λοιπόν το συμπέρασμα είναι ότι η δημόσια παιδεία υποχρηματοδοτείται και απαξιώνεται συστηματικά από όλους. Τα σχολεία μας καταραίουν, οι δάσκαλοι και οι καθηγητές υποχρεώνονται να ασχολούνται με άσχετα με το πραγματικό αντικείμενο τους πράγματα. Τα παιδιά μας υποφέρουν μέσα σε ένα ανελαίτητο και ανταγωνιστικό εξεταστικό σύστημα και εμείς βάζουμε βαθιά το χέρι στην τσέπη προσπαθώντας να τους προσφέρουμε το καλύτερο, είτε μπορούμε είτε όχι.
Ας παραδειγματιστούμε λοιπόν και ας αφυπνιστούμε από τις μαζικές κινητοποιήσεις που πραγματοποιούνται σε Μεγάλη Βρετανία, Ισπανία, Γαλλία και αλλού, με τη συμμετοχή εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων από όλους τους κλάδους, τις ειδικότητες και τα συνδικάτα, για μια κοινωνία και για μια παιδεία καλύτερη για όλους και όχι μόνο για τους λίγους και εκλεκτούς. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.